Στην Κίνα, λόγω της μανιώδους καταστολής και δίωξης των θρησκευτικών πεπιθήσεων από το Κομμουνιστικό Κόμμα, πολλοί χριστιανοί διώκονται και εμποδίζονται από τα μέλη της οικογένειάς τους. Κάποιοι ξυλοκοπούνται, κάποιοι καταδίδονται στις αρχές και κάποιοι κλείνονται ακόμη και σε ψυχιατρία. Πώς αναζητούν την αλήθεια και παραμένουν δυνατοί σε ένα τόσο απέσιο, βάναυσο περιβάλλον, πόσο ωφελούνται και ποια είναι η εμπειρία τους μέσα από αυτό. Ας ακούσουμε την ιστορία μιας χριστιανής, της Φανγκ Ξιά. Ήμουν δασκάλα και ο άντρας μου ήταν μηχανικός. Είχαμε μια υπέροχη σχέση σε όλη τη διάρκεια του γάμου μας και η κόρη μας ήταν έξυπνη και καλή. Όλοι οι φίλοι και οι συνάδελφοί μας μας θαύμαζαν. Mm. Το 2006 αποδέχτηκα το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες. Από τα Λόγια του Θεού έμαθα ότι ο Σωτήρας μας, ο Παντοδύναμος Θεός, έχει εκφράσει πολλές αλήθειες για να μας σώσει. Με πίστη η ανάγνωση των λόγων Του, εξάλληψη της αμαρτίας και των διεφθαρμένων διαθέσεων, θα έχουμε την προστασία του Θεού κατά τις μεγάλες συμφορές και θα εισέλθουμε στη βασιλεία Του. Σωστά. Έμαθα επίσης ότι η ζωή του καθενός μας έχει δοθεί από τον Θεό και ο Θεός μας έχει δώσει όλα όσα έχουμε. Ως δημιουργήματα, οφείλουμε να κάνουμε το καθήκον μας. Άρχισα να διαδίδω το Ευαγγέλιο και να ποτίζω νεοφώτιστους. Κάθε μέρα ένιωθα πλήρης. Mm. Ο άντρας μου παρατήρησε ότι από τότε που έγινα πιστή είχα πάντα χαμόγελο στα χείλη και είπε με χαρά. Παλιά ήσουν πάντα εξουθενωμένοι μετά τη δουλειά και ανησυχούσα για σένα. Ω πιστή είσαι εξίσου απασχολημένη, αλλά τα καταφέρνεις όλο και καλύτερα. Η πίστη είναι κάτι σπουδαίο. Όμως τα καλά πράγματα δεν διαρκούν. Σύντομα άρχισε να με καταπιέζει και να στέκεται εμπόδιο στην πίστη μου. Oh, γιατί αυτή η ξαφνική αλλαγή λόγω της καταπίεσης από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μια μέρα, τον Μάρτιο του 2007, γύρισε στο σπίτι από τη δουλειά και είπε αυστηρά όταν μπήκε μέσα. Σήμερα το αφεντικό κάλεσε σε γενική συνέλευση όλα τα στελέχη και είπε πως οι πιστοί στον παντοδύναμο Θεό αυξάνονται, πράγμα που πανικοβάλλει το κόμμα. Η εκκλησία του παντοδύναμου Θεού είναι κύριος εθνικός στόχος και κάθε πιστός στον παντοδύναμο Θεό υπόκειται σε σύλληψη από το κόμμα. Χειρότερα δε είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Καθώς όποιος διαπιστωθεί ότι είναι πιστός ή έχει συγγενεί στην Εκκλησία θα απολυθεί δίχως εξαίρεση. Κανείς δεν ξέρει για την πίστη σου στο σχολείο. Απαρνήσου την πριν να είναι αργά. Θα σε ληφθείς αν το μάθει το αφεντικό σου. Σκέφτηκα η πίστη είναι το σωστό μονοπάτι. Δεν παραβιάζει τον νόμο. Γιατί να θέλει το κόμμα να με εμποδίσει. Έτσι του είπα. Όταν η Κίνα έγινε μέλος του ΠΟΕ, δεν δήλωσε ότι υπάρχει ελευθερία πίστη στην Κίνα. Γιατί αυτή η καταστολή τώρα. Τι κακό υπάρχει στην πίστη μου. Θύμωσε πολύ και μου απάντησε. Ξέρω ότι η πίστη είναι κάτι καλό, μα το κόμμα δεν την επιτρέπει, άρα τι να κάνουμε. Το πρόβατο δεν τα βάζει με τον λύκο. Αν κρατήσεις την πίστη σου, μπορεί να συλληφθείς και να φυλακιστείς. Αυτό δεν θα κατέστρεφε την οικογένειά μας. Απαρνήσου την πίστη για χάρη της οικογένειάς μας. Όταν το άκουσα να το λέει αυτό, αγανάκτησα. Δεν είχα φανταστεί πως για να μην πιστεύουν οι άνθρωποι στον Θεό, το κόμμα θα τους ασκούσε πίεση μέσω εργοδοτών αλλά αυτό εξηγούσε την αλλαγή στάση του άντρα μου. Το κόμμα κάνει τα πάντα για να διώξει τους χριστιανούς. Ναι. Αναρωτήθηκα αν το κόμμα θα με άφηνε να τη γλιτώσω εάν μάθαινε για την πίστη μου. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να είσαι πιστό στην Κίνα. Θυμήθηκα κάποια λόγια του Θεού που μου είχε διαβάσει μια αδελφή. Ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας διώκει τον Θεό και είναι εχθρός του, οπότε σε αυτήν τη χώρα όσοι πιστεύουν στον Θεό υπόκεινται σε εξευτελισμό και καταπίεση και ως αποτέλεσμα τα λόγια αυτά εκπληρώνονται μέσα σας σε αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Επειδή το έργο ξεκινάει σε μια χώρα που εναντιώνεται στον Θεό, όλο το έργο του Θεού έρχεται αντιμέτωπο με φοβερά εμπόδια και πολλά από τα λόγια του χρειάζονται χρόνο για να πραγματοποιηθούν. Συνεπώς, οι άνθρωποι ραφινάρονται ως αποτέλεσμα των λόγων του Θεού, κάτι το οποίο επίσης αποτελεί μέρος των δεινών. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον Θεό να πραγματοποιήσει το έργο του στη χώρα του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, αλλά μέσω αυτής της δυσκολίας ο Θεός πραγματοποιεί ένα στάδιο του έργου Του, εκδηλώνοντας τη σοφία Του και τις θαυμαστές πράξεις Του και χρησιμοποιώντα αυτήν την ευκαιρία για να ολοκληρώσει αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Αμήν. Αμήν. Επίσης, είχε συναναστραφεί αυτό. Το ΚΚΚ είναι ένα αθεϊστικό κόμμα, μισή τον Θεό και του αντιτίθεται. Ως πιστή σε μια χώρα που αυτό κυβερνά, η καταπίεση και η ταπείνωση είναι κάτι βέβαιο. Ο Κύριος Ιησούς είπε κάποτε, «Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι Αυτόν είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Με αυτά τα καταπιεστικά περιβάλλοντα, ο Θεός τελειώνει την πίστη μας. Το να μπορεί να μείνει σταθερό σε ένα επώδυνο περιβάλλον είναι αυτό που ο Θεός εγκρίνει πιο πολύ. Σωστά. Αυτό μου έδωσε πίστη. Δεν θα τα παρατούσα λόγω της καταπίεσης του κόμματος και ας με εμπόδιζε ο σύζυγός μου ήμουν αποφασισμένη να πιστεύω. Τα λόγια του Θεού μας δίνουν πίστη. Έτσι είναι. Τι έκανε ο άντρα σου όταν είδε πως δεν θα παρνηθεί στην πίστη σου. Έγινε ακόμα πιο πιεστικός. Για ένα διάστημα είχαν σχεδόν καθημερινές συσκέψεις στη δουλειά του, όπου τόνιζαν ότι απαγορευόταν οι υπάλληλοι ή οι συγγενείς αυτών να είναι πιστοί. Ο άντρα μου μου έκανε κήρυγμα για την ιδεολογία κάθε μέρα. Ένα βράδυ, όταν επέστρεψε από μια συνάθρηση, μου είπε με σοβαρό ύφος. Πήγες πάλι σε συνάθρηση. Πόσες φορές σου το έχω πει πως δεν μπορείς να πηγαίνεις σε συναθρήσεις γιατί δεν ακούς. Ξέρεις ότι το κόμμα απαγορεύει τη θρησκεία. Το αφεντικό μας μας λέει διαρκώς πως το κόμμα δεν θα τη χαρίσει στους πιστούς του παντοδύναμου Θεού. Εμένοντας τώρα στην πίστη σου δεν πας γυρεύοντας για μπελάδες. Του είπα η πίστη δεν παραβιάζει τον νόμο με ποιο δικαίωμα την απαγορεύει το κόμμα. Αυτό απάντησε, το κόμμα δεν ενδιαφέρεται αν παραβιάζει τους νόμους. Οι πιστοί στον παντοδύναμο Θεό θεωρούνται πολιτικοί εγκληματίες. Αν συλληφθείς από το κόμμα λόγω της πίστης σου, όχι μόνο θα καταστραφεί η φήμη σου, μα θα κινδυνεύσει και η ζωή σου και θα εμπλακεί και η οικογένειά σου. Άρα ο άντρα σου γνώριζε πως το κομμουνιστικό κόμμα μισεί τους πιστούς. Ναι είπα στον άντρα μου. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι το κόμμα είναι αντίθεο, αλλά είσαι με το μέρος του, με εμποδίζει. Δεν φοβάσαι την τιμωρία. Είπε απαξιωτικά. Σημασία δεν έχει η τιμωρία, αλλά το να ξέρουμε πού πάνε τα πράγματα. Το κομμουνιστικό κόμμα είναι στην εξουσία, οπότε αν θέλεις να επιβιώσεις δεν πρέπει να κάνεις αυτό που λέει. Το κόμμα με πληρώνει. Πρέπει να μιλώ και να ενεργώ για λογαριασμό Του. Και Σένα το κόμμα είναι αυτό που Σου δίνει δουλειά και μισθό. Γιατί λοιπόν να Σου τη χαρίσουν να ανακολουθείς τον Θεό και όχι το κόμμα. Πρέπει να γνωρίζεις τι διακυβεύεται. Θα πας με το κόμμα ή με τον παντοδύναμο Θεό. Πρέπει να διαλέξεις σήμερα. Αυτό ήταν μία δοκιμασία. Όντως. Τι σκεφτόσουν. Ήμουν πολύ διχασμένη. Αν κρατούσα την πίστη μου μπορεί να το μάθαινε ο εργοδότης μου Θα έχανα τη θέση μου Και πολύ πιθανό να με συλλάμβαναν Ήμουν σε αυτήν τη θέση δέκα χρόνια Είχα δουλέψει σκληρά και είχα προαχθεί στη μέση εκπαίδευση Οι μαθητές με θαύμαζαν, οι γονείς με σέβονταν Οι συνάδελφοι με φθονούσαν και ο διευθυντής με αναγνώριζε και με ενέκρινε όπου κι αν πήγαινα συγγενείς και φίλοι μου φέρονταν πολύ καλά. Αν έχανα τη δουλειά μου, οι δικοί μου θα με απέριπταν, οι άλλοι θα με χλέβαζαν, οι συνάδελφοί μου θα με περιφρονούσαν. Φοβόμουν ότι έτσι θα καταστρεφόταν η φήμη μου. Τότε σκέφτηκα. Το έργο της κρίσης του παντοδύναμου Θεού είναι το τελικό στάδιο του έργου του για τη σωτηρία μας. Θα διώξουμε τη διαφθορά μόνο αν υποβληθούμε στην κρίση, την κάθαρσή Του. Θα επιζήσουμε από τις συμφορές υπό την προστασία του Θεού. Θα έχουμε έναν όμορφο προορισμό. Αν χάσουμε την ευκαιρία, θα το μετανιώνουμε μια ζωή. Σκέφτηκα κάτι που λέει ο Θεός. Αν είσαι υψηλού κύρους, ευυπόλυπτος, πολυμαθής κάτοχος πληθώρας περιουσιακών στοιχείων και υποστηρίζεσαι από πολλούς ανθρώπους κι όμως όλα τα παραπάνω δεν σε εμποδίζουν να έρθεις μπροστά στον Θεό για να αποδεχτείς το κάλεσμά Του και την αποστολή από Αυτόν προκειμένου να εκτελέσεις ό,τι σου ζητά τότε όλα όσα κάνεις θα είναι ο πιο σημαντικός σκοπός στη γη και το πιο δίκαιο εγχείρημα της ανθρωπότητας. Αν απορρίπτεις το κάλεσμα του Θεού για χάρη του Κύρους και για τους δικούς σου σκοπούς, τότε όλα όσα κάνεις θα είναι καταραμένα, ακόμα και απεχθεί από τον Θεό. Αμήν. Αμήν. Τα λόγια του Θεού φώτισαν την καρδιά μου. Το να πιστεύεις, να επιδιώκεις την αλήθεια, να κάνεις το καθήκον σου, είναι τα μόνα πράγματα με αξία και νόημα. Οπωσδήποτε. Όμως μπρος στην επιλογή μεταξύ πίστης και εργασίας, περιοριζόμουν από το όνομα και τη θέση μου. Φοβόμουν πως το κόμμα θα μου έπαιρνε τη δουλειά λόγω της πίστης μου και θα καταστρεφόταν η φήμη μου. Με απασχολούσαν η καριέρα και το όνομά μου. Αλλά τι θα μου πρόσφεραν αυτά τα πράγματα. Απλώς θα ικανοποιούσαν προσωρινά τη ματαιοδοξία μου. Δεν θα βοηθούσαν να αποκτήσω την αλήθεια να απαλλαγώ από τη διαφθορά. Και τι νόημα έχει ο θαυμασμός των άλλων. Γνώριζα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι εχθρός του Θεού. Αν για να κρατήσω τη δουλειά μου και να χαίρω κύρους και φήμεις, απαρνιόμουν την πίστη ζώντας μια ανέντιμη ζωή υπό την εξουσία του, δεν θα πρόδιδα τον Θεό. Mm, ναι. Δεν έπρεπε να γίνω τέτοιος άνθρωπος. Mm. Και έτσι είπα στον άντρα μου πολύ ήρεμα, «Δεν θα απαρνηθώ ποτέ την πίστη μου». Με κοίταξε στα μάτια και είπε αυστηρά, αν δεν το κάνει, θα σε καταγγείλω στην αστυνομία. Μιλώντα, σχημάτιζε τον αριθμό. Έμεινα αποσβολωμένη. Δεν φαντάστηκε πω θα το έκανε. Σωστά. Γνώριζε πω το Κομμουνιστικό Κόμμα καταπιέζει του πιστού, και όμω θα με παρέδιδε. Έτσι δεν θα με έριχνε στον λάκο με τα φίδια. Για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του, αγνόησε την αγάπη μας και θέλησε να με καταγγείλει για να απαρνηθώ την πίστη μου. Δεν μπορούσα να ενδώσω. Mm. Έπειτα με ρώτησε ξανά και ξανά: «Αποφάσισες» Είπα: Ακόμη κι αν φυλακιστώ, θα κρατήσω την πίστη μου. Το πρόσωπό του χλώμιασε, και πέταξε έξαλλο στο τηλέφωνο στο πάτωμα. Θυμάμαι μία νύχτα, όταν με είδε να διαβάζω τα λόγια του Θεού, η έκφρασή του άλλαξε και είπε: Πόσες φορές σου το έχω πει. Στην Κίνα δεν μπορείς να έχεις πίστη. Από την κεντρική κυβέρνηση ως τις τοπικές αρχές, από τη διοίκηση ως τον κάθε υπάλληλο, όλα παρακολουθούνται και εκτελούνται σε όλα τα επίπεδα. Το κόμμα θα σε πιάσει, αν συνεχίσεις να πιστεύεις στον Θεό. Το να τον ακούω να το επαναλαμβάνει διαρκώς και να σκέφτομαι ότι ως πιστή στη χώρα του κόμματος κινδύνευα να με συλλάβουν ήταν πολύ τρομακτικό. Θα μπορούσα να αντέξω τα βασανιστήρια εάν με συνελάμβαναν Και αν με χτυπούσαν μέχρι θανάτου ή αναπηρία, αν δεν άντεχα τα βάσανα γινόμουν Ιούδας και πρόδιδα τον Θεό, αυτό δεν θα ήταν το τέλος της ζωής μου. Πώς επέλυσες αυτή την κατάσταση. Ήξερα πως δεν ήμουν σε καλή κατάσταση και προσευχήθηκαν ο στον τον Θεό, ζητώντας πίστη για να μην χάσω τη μαρτυρία εν μέσω καταπίεσης και κακουχιών. Mm. Διάβασα αυτό στα Λόγια του Θεού. Όταν οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τη ζωή τους, όλα γίνονται ασήμαντα και κανείς δεν μπορεί να τους νικήσει. Τι θα μπορούσε να είναι πιο σημαντικό από τη ζωή. Έτσι ο σατανάς δεν μπορεί πλέον να κάνει τίποτα μέσα στους ανθρώπους, έχει τα χέρια δεμένα. Αμήν. Τα λόγια του Θεού είναι τόσο εύστοχα. Όταν μπορούμε να ρισκάρουμε τη ζωή μας χωρίς τον φόβο του θανάτου, τα χέρια του σατανά είναι δεμένα. Φοβόμουν μη με χτυπήσουν μέχρι θανάτου οι αστυνομικοί γιατί δεν είχα πίστη. Εκτιμούσα υπερβολικά τη ζωή μου. Ο Θεός κυβερνά τα πάντα και τη ζωή και τον θάνατό μας. Έπρεπε να παραδοθώ στον Θεό και να υποταχθώ στι ενορχιστρώσει του. Και να με χτυπούσαν μέχρι θανάτου θα ήταν δίωξη για χάρη τη δικαιοσύνη, κάτι που αξίζει. Ναι. Με την πίστη που απέκτησα από τα λόγια του Θεού, διάβασα κάποια στον άντρα μου. Πιστεύουμε ότι καμιά χώρα η εξουσία δεν μπορεί να σταθεί στον δρόμο αυτού που επιθυμεί να πετύχει ο Θεός. Όσοι παρεμποδίζουν το έργο του Θεού, αντιστέκονται στο λόγο του και ενοχλούν και βλάπτουν το σχέδιό του, τελικά θα τιμωρηθούν από τον Θεό. Αυτό που αψηφά το έργο του Θεού θα σταλεί στην κόλαση. Οποιαδήποτε χώρα αψηφά, το έργο του Θεού θα καταστραφεί. Όποιο έθνος υψώνεται για να εναντιωθεί, στο έργο του Θεού θα αφανιστεί από προσώπου γης και θα πάυσει να υπάρχει. Αμήν. Του έδωσα μαρτυρία για τη δίκαιη διάθεση του Θεού που δεν ανέχεται προσβολή. Οι συλλήψεις και διώξεις πιστών από το κόμμα συνιστούν κακές πράξεις, αντίσταση στον Θεό και θα το τιμωρήσει. Υποστηρίζοντας το κόμμα και εμποδίζοντας την πίστη μου, έκανε και εκείνο μαζί τους κακό. Αφού με άκουσε, είπε απελπισμένος, νομίζεις ότι είναι κάτι που θέλω, το κομμουνιστικό κόμμα το προκαλεί. Αν δεν εμποδίσω την πίστη σου, μπορεί να χάσω τα προστοζήν μου. Εμένα γιατί δεν με σκέφτεσαι. Αν σε ληφθείς και φυλακιστείς λόγω πίστης, αν δεν σε σκοτώσουν, στην καλύτερη θα σε σακατέψουν. Να κάτσω άπραγος ενώ υποφέρεις. Τι μπορώ να κάνω για να απαρνηθεί την πίστη σου. Του είπα, ο παντοδύναμος Θεός είναι ο αληθινός Θεός, δεν θα την απαρνηθώ ποτέ ήταν τρομακτικό όταν είδε ότι δεν ενέδιδα, έγινε βίαιος. Σε χτύπησε. Mm. Έξαλλος μου είπε, αν συλληφθεί για την πίστη σου θα είναι αδιέξοδο. Πας να πέσει στα χέρια τους. Πες μου, τι θα σου μείνει να πιστεύεις όταν θα είσαι νεκρή. Μετά με κάρφωσε στο κρεβάτι σαν τρελός. Έσφιξε δυνατά το λαιμό μου και είπε... Θα σε πνίξω, να δούμε τότε αν θα πιστεύεις. Με έπνιγε, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Και πάλευα όσο μπορούσα, αλλά αυτό δεν ωφελούσε. Λυποθύμησα. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ναι. Καθώς συνερχόμουν σιγά σιγά, σκεφτόμουν πως δεν με είχε χτυπήσει ποτέ σε τόσα χρόνια γάμου. Και τώρα είχε γίνει τόσο κακός απέναντί μου για να προστατεύσει τη θέση του που παραλίγο να με πνίξει. Ήμουν συντετριμένη. Επίσης, μισούσα το κόμμα ακόμη πιο πολύ. Αν δεν απειλούσαν τις δουλειές και το μέλλον των συγγενών, ο άντρα μου δεν θα ήταν ποτέ τόσο ανηλαίης. Ναι, το κόμμα είναι όντως κακό. Θα κάνει τα πάντα για να μην έχουν οι άνθρωποι πίστη. Πράγματι. Όποτε πίεζαν πιο πολύ τον άντρα μου από τη δουλειά του, με δύο και πιο σκληρά. Μια μέρα, όταν γύρισε από ένα συμβούλιο, μου έκανε πάλι ιδεολογικό κήρυγμα. Είπε πως υπό την κυριαρχία του κόμματος όλη η οικογένεια υποφέρει αν ένα μέλος της είναι πιστό, άρα έπρεπε να πάψω να πιστεύω. Αλλιώς εμείς θα χάναμε τις δουλειές μας και οι σπουδές και η καριέρα της κόρης μας θα επηρεάζονταν. Με ρώτησε με τι μούτρα θα κυκλοφορούσε η κόρη μας αν φυλακιζόμουν για την πίστη μου. Και είπε πως ακόμη κι αν δεν σκεφτόμουν εμάς, έπρεπε να σκεφτώ εκείνη. Σκέφτηκα πως αν το κόμμα φρόντιζε να χάσει ο άντρας μου τη δουλειά του και να καταστραφεί το μέλλον της κόρης μου, δεν θα με μισούσαν και οι δύο για πάντα. Είναι απεχθές. Το κόμμα απειλεί το μέλλον των δικών μας για να προδώσουμε τον Θεό. Όντω. Αναστατωμένη επικαλέστηκα νοερά τον Θεό ζητώντας του να με καθοδηγήσει. Θυμήθηκα αυτά τα λόγια του. Για όλα όσα συμβαίνουν στο σύμπαν ανεξαιρέτως, εγώ έχω τον τελικό λόγο. Υπάρχει κάτι που δεν βρίσκεται στα χέρια μου. Ό,τι λέω γίνεται και ποιος μεταξύ των ανθρώπων μπορεί να μου αλλάξει την άποψη. Δεν έχω κάνει εγώ προσωπικά αυτές τις ρυθμίσεις. Αμήν. Σωστά. Τα πάντα είναι στα χέρια του Θεού. Το αν θα χάναμε τις δουλειές μας, το αν θα επηρεάζονταν οι σπουδές της κόρης μου και το αν θα έπιανε δουλειά, ήταν κανονισμένα από τον Θεό. Μόνο ο Θεός μπορεί να καθορίσει τα πάντα, όχι το κόμμα. Ναι. Με αυτή τη σκέψη είπα στον άντρα μου, ο Θεός κρατά στα χέρια του τη μοίρα μας και την κυβερνά. Νομίζεις ότι αν ακούσεις το κόμμα, η δουλειά σου θα είναι εξασφαλισμένη. Το κόμμα δεν έχει καν τον έλεγχο της δικής του μοίρα. Πώς να ελέγξει τη μοίρα των άλλων. Ακριβώς. Απάντησε θυμωμένο. Αν θέλεις, ντε και καλά να είσαι πιστή, το κόμμα θα σε πιάσει. Στέλνουν τους πιστούς που πιάνουν στο θάνατο καλύτερα να πεθάνεις από τα δικά μου χέρια». Πριν καν αντιδράσω, έτρεξε στην κουζίνα σαν αλλοπαρμένος, άρπαξε ένα μαχαίρι, στάθηκε μπροστά μου και κρατώντας το είπε «Θα παραμείνεις πιστή ή θα έχεις μια καλή ζωή. Αν επιμένεις να είσαι πιστή, θα σου κόψω τον λαιμό». Θυμωμένη και τρομαγμένη, επικαλέστηκα από μέσα μου τον Θεό. Τότε η κόρη μας πετάχτηκε από το δωμάτιό της, στάθηκε μπροστά μου και ούρλιαξε. «Μπαμπά, αν θες να τη σκοτώσεις, πρέπει πρώτα να σκοτώσεις εμένα». Ξαφνιάστηκε με αυτό που έκανε και με τα μάτια του καρφωμένα πάνω της, το πρόσωπό του πάγωσε. Κατέβασε αργά το χέρι που κρατούσε το μαχαίρι. Ένιωσα μια ανεξήγητη αίσθηση χαμού και πόνου μέσα μου ενώ έκλεγα από θλίψη και αγανάκτηση. Ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι ο άντρα μου θα απειλούσε τη ζωή μου επειδή πίστευα. Δεν ήταν ο άντρα που παντρεύτηκα. Ήταν ξεκάθαρα ένα δαίμονα. Ναι. Όταν τα πέρασε όλα αυτά, μπόρεσε να δει την ουσία του άντρα σου. Mm, Όντω. Μια μέρα διάβασα τα εξή λόγια του Θεού. Γιατί ένα σύζυγο αγαπά τη γυναίκα του, γιατί μια σύζυγος αγαπά τον άντρα της, γιατί τα παιδιά έχουν χρέος προς τους γονείς τους, γιατί οι γονείς λατρεύουν τα παιδιά τους, τι λογής προθέσεις τρέφουν στην πραγματικότητα οι άνθρωποι. Δεν έχουν πρόθεση να ικανοποιήσουν τα δικά τους σχέδια και τις εγωιστικές τους επιθυμίες. Έχουν πράγματι πρόθεση να ενεργήσουν για χάρη του σχεδίου διαχείρισης του Θεού. Ενεργούν πραγματικά για χάρη του έργου του Θεού έχουν πρόθεση να εκπληρώσουν τα καθήκοντα ενός δημιουργημένου όντως. Όποιος δεν αναγνωρίζει τον Θεό είναι εχθρός. Δηλαδή οποιοδήποτε δεν αναγνωρίζει τον ενσαρκωμένο Θεό, είτε είναι μέσα είτε έξω από αυτό το ρεύμα, είναι ένας αντίχριστος. Ποιο είναι ο σατανάς, ποιοι είναι οι δαίμονες και ποιοι είναι οι εχθροί του Θεού, αν όχι οι ανθιστάμενοι που δεν πιστεύουν στον Θεό, δεν είναι αυτοί που είναι ανυπάκουοι στον Θεό. Αμήν. Αμήν. Σκέφτηκα τα λόγια του Θεού. Στο μυαλό μου έπαιξαν σαν σε ταινία οι σκηνέ όπου ο άντρα μου με καταπίεζε. Γιατί ενώ ποτέ δεν ήταν βίαιος μαζί μου, με δύο και με όποιον τρόπο μπορούσε από τότε που έγινα πιστή. Γιατί τόσα χρόνια γάμου να κατέρεαν μπρος στο προσωπικό κέρδος. Δεν υπάρχει αληθινή αγάπη μεταξύ ανθρώπων. Ο ένας χρησιμοποιεί τον άλλον. Παλιά ο άντρα μου ήταν καλός μαζί μου. Επειδή δούλευα έβγαζα χρήματα και γεννούσα τα παιδιά του. Στα μάτια του ήμουν χρήσιμη. Μα τώρα που επέλεξα την πίστη, κάτι που επηρέαζε τα συμφέροντά του δεν τον ένοιαζε η σχέση μας. Για να εμποδίσει την πίστη μου, θα με κατήγγειλε στην αστυνομία με έπνιξε μέχρι λιποθυμίας και με απείλησε ακόμη και με μαχαίρι. Επέμενε ότι δεν ήθελε να έχω πίστη γιατί σκεφτόταν εμένα, φοβόταν πως θα με συλλάβουν, μα σκεφτόταν μόνο τον εαυτό του. Έβαλε τη δική του καριέρα και φήμη πάνω από όλα. Για να προστατέψει το βιός του, ήταν πρόθυμος να γίνει υπηρέτης του κόμματο σπρώχνοντάς με σε αδιέξοδο. Με ποταπές, Κακές τακτικές πήγαινα με εμποδίσει να πιστεύω στον Θεό. Ήταν ένας δαίμονας που μισούσε τον Θεό και του αντιστεκόταν. Έπειτα, διάβασα κι άλλα λόγια του Θεού. Ως κάποιος που είναι κανονικός και που επιδιώκει την αγάπη προς τον Θεό, η είσοδος στη βασιλεία για να καταστείτε μέλη του λαού του Θεού είναι το αληθινό μέλλον σας καθώς και μια ζωή που έχει ύψιστη αξία και σημασία. Κανείς δεν είναι πιο ευλογημένος από εσάς. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή όσοι δεν πιστεύουν στον Θεό, ζουν για τη σάρκα και για τον σατανά. Αλλά σήμερα, εσείς ζείτε για τον Θεό και ζείτε για να κάνετε το θέλημά Του. Γι' αυτό λέω ότι η ζωή σας είναι εξαιρετικά ουσιαστική. Μόνο η ομάδα των ανθρώπων που έχει επιλεγεί από τον Θεό είναι σε θέση να διαγάγει μια ζωή υψής της σημασίας. Κανείς άλλος στη γη δεν είναι ικανός να διαγάγει μια ζωή τέτοιας αξίας και νοήματος. Αμήν. Αμήν. Τα λόγια του Θεού με ενέπνευσαν πολύ και με βοήθησαν να δω το νόημα της ζωής. Αν πιστεύεις επιδιώκεις την αλήθεια, κάνεις το καθήκον ενός δημιουργήματος, θα ζήσεις μια ζωή με νόημα και αξία. Ναι. Είχα δουλέψει πολύ σκληρά στον έξω κόσμο και είχα αποκτήσει όνομα, αλλά μέσα μου ένιωθα άδεια και μίζερη. Θα αρρώσταν από την εξάντληση και είχα βραχνιάσει τόσο που με τα βίας μπορούσα να μιλήσω. Τότε ένιωσα πραγματικά πω οι τιμητικέ διακρίσει και ο θαυμασμό που είχα κερδίσει δεν θα επέλαιαν την ασθένειά μου ή την πνευματική μου κενότητα. Η φήμη που είχα ανά τα χρόνια δεν θα με βοηθούσε να αποκτήσω την αλήθεια, ούτε θα με έσωζε από τη διαφθορά του σατανά. Σωστά. Επιπλέον, στα χρόνια που δίδασκα, εμφυσούσα στους μαθητές μου πολλά πράγματα που αρνούνται τον Θεό έπλεκα διαρκώ το εγκόμιο του Κομμουνιστικού Κόμματο. Αν συνεχιζόταν αυτό, με τίποτα δεν θα είχα καλό αποτέλεσμα. Έπρεπε να πάψω να υπηρετώ το κόμμα. Προσευχήθηκα στον Θεό ζητώντα του να μου δώσει μια διέξοδο. Αργότερα, όταν πήγα για ενα τσέκαπ, ο γιατρός μου είπε «Ο λαιμό σου είναι χάλια. Έχει αλλάξει χρώμα και έχει διονγκωθεί από το αίμα. Έχει πριστεί τόσο που επηρεάζει τις φωνητικές σου χορδές. Είσαι δασκάλα. Αν δεν σταματήσεις να καταπονείς τον λαιμό σου, ίσως χάσεις τελείως τη φωνή σου. Μου συνέστησε εξάμηνη αναρωτική άδεια. Ήταν διέξοδος από τον Θεό. Οπωσδήποτε. Ευχαρίστησα από καρδιά στον Θεό. Δόξα τω Θεό. Θα είχα χρόνο να διαβάζω τα λόγια του και να κάνω το καθήκον μου. Όμως ο άντρα μου προσπάθησε να με εμποδίσει με ποταπά μέσα. Τι έκανε? Τον Φεβρουάριο του 2009 κάλεσε σπίτι μας δύο συμμαθητές μου και τον μικρό μου αδερφό. Με έβαλαν με το ζόρι στο αμάξι και με πήγαν στο ψυχιατρίο. Μα δεν είχα κάτι, το ψυχιατρίο δεν με δέχτηκε. Γιατί σε πήγαν σε ψυχιατρίο? Ο άντρας μου είπε Ξέρεις πως το κόμμα συλλαμβάνει πιστούς και τους καταδικάζει σε θάνατο. Αλλά εσύ επιμένεις να είσαι πιστή. Κάποιος με ψυχικό πρόβλημα δεν φοβάται τον θάνατο. Σε αυτό το ψυχιατρίο δεν κάνουν πολλές εξετάσεις. Το επαρχιακό ψυχιατρίο έχει καλύτερες εγκαταστάσεις και πιο ικανούς γιατρούς. Θα σε πάω εκεί για check-up για να δούμε αν είσαι ψυχικά άρρωστη. Αυτό είναι γελίο. Ναι. Απάντησα θυμωμένη. Μάλλον εσύ έχεις ψυχικό πρόβλημα. Δεν είναι πως δεν φοβάμαι να πεθάνω. Επιλέγω την πίστη και ας πεθάνω. Ξέρω πως ο παντοδύναμος Θεός είναι η έλευση του σωτήρα. Έχει εκφράσει πολλές αλήθειες. Μπορεί να μας σώσει από την αμαρτία και τις συμφορές. Οι άπιστοι που δεν δέχονται την κρίση και την κάθαρση του Θεού θα πεθάνουν στις συμφορές. Όμως εκείνος δεν άκουγε. Νωρίς το επόμενο πρωί με ανάγκασε να πάω στο επαρχιακό ψυχιατρίο. Στον δεύτερο όροφο είδα μια τρελή κουλουριασμένη στο πάτωμα του διαδρόμου δεμένη με μια πολύ βαριά αλυσίδα. Ένας μεσήλικας κρατούσε από τη μια άκρη την αλυσίδα και την τραβούσε με πολύ δύναμη, σέρνοντας τη γυναίκα στο πάτωμα. Εκείνη φοβισμένη με τα χέρια τεντωμένα κρατούσε την αλυσίδα παλεύοντας και ουρλιάζοντας με όλη της τη δύναμη. Βλέποντας τα σαν άχυρα μαλλιά της, τον τρόμο στο πρόσωπό της και ακούγοντας τις παραχτικές κραυγές της, μου κόπηκε το αίμα. Εκείνη τη στιγμή με κυρίευσε μια αίσθηση πόνου και άδικου. Το θεώρησα τρομερή προσβολή για την αξιοπρέπειά μου και ήθελα να κάνω μεταβολή και να φύγω από το καταραμένο μέρος. Όμως δεν μπορούσα. Ο άντρας μου με ακολουθούσε σε κάθε βήμα. Τότε θυμήθηκα κάτι από τα λόγια του Θεού. Πόσες άγρυπνες νύχτες πέρασε ο Θεός λόγω του έργου για την ανθρωπότητα. Από τα πιο υψηλά σημεία μέχρι τα πιο μεγάλα βάθη, εκείνος κατέβηκε στη ζωντανή κόλαση όπου ζει ο άνθρωπος προκειμένου να περάσει τις ημέρες του με τον άνθρωπο. Ποτέ του δεν παραπονέθηκε για την αθλειότητα ανάμεσα στους ανθρώπους και ποτέ του δεν τους επέκρινε για την ανυπακοή τους παρά μέγιστο εξευτελισμό την ώρα που φέρει ο ίδιος εις πέρα στο έργο του. Πώς θα μπορούσε ο Θεός να ανήκει στην κόλαση? Πώς θα μπορούσε να περάσει τη ζωή του στην κόλαση? Όμως για χάρη όλη τη ανθρωπότητα ώστε όλη η ανθρωπότητα να βρει πιο σύντομα ανάπαυση, εκείνος υπέμενε τον εξευτελισμό και την αδικία για να έρθει στη γη και εισήλθε ο ίδιος στην κόλαση και στον άδη μέσα στο στόμα του λύκου για να σώσει τον άνθρωπο. Με τι προσόντα μπορεί ο άνθρωπος να αντιτίθεται στον Θεό, τι λόγο έχει να παραπονιέται για τον Θεό, πώς έχει το θράσος να αντικρίζει τον Θεό. Αμήν. Αμήν. Ναι. Για να σώσει την ανθρωπότητα, ο Θεός ανσαρκώθηκε τις έσχατες ημέρες, ήρθε στην αθεϊστική Κίνα εμφανίστηκε και εργάζεται στον πιο κακό και αντίθετο τόπο. Βιώνοντας την καταπίεση, την καταδίκη του κόμματος και του θρησκευτικού κόσμου και υπομένοντας ταπείνωση, αλλά τα δέχεται όλα διαμαρτύρητα. Είναι ο κύριος της δημιουργίας, τόσο υπέρτατος και έντιμος, μα ήρθε να ζήσει ανάμεσα στους διεφθαρμένους ανθρώπους, υπομένοντας τεράστια ταπείνωση, εκφράζοντας αλήθειες και κάνοντας αθόρυβα το έργο της σωτηρίας μας. Όμως εγώ, ούσα διεφθαρμένη, βλέποντας ότι θα με συνέδεαν με τους ψυχικά ασθενείς, ένιωθα ότι η αξιοπρέπειά μου είχε πληγωθεί, πως ήταν ταπεινωτικό. Θέλησα να αποδράσω. Δεν είχα καθόλου διάθεση να υποφέρω για την αλήθεια. Ναι. Ένιωσα ντροπή για αυτήν τη σκέψη. Προσευχήθηκα σιωπηλά στον Θεό και ορκίστηκα πως ό,τι και αν αντιμετώπιζα, όποια ταπείνωση και αν βίωνα, δεν θα ενέδιδα στον σατανά. Σε έκλεισαν στο ψυχιατρικό ίδρυμα? Όχι. Ο γιατρός μου έδωσε δύο τσάντες με φάρμακα και με έστειλε σπίτι. Όταν ο άντρα μου είδε πως δεν μπορούσε να εμποδίσει την πίστη μου, με αγνόησε και ανέλαβα πάλι ένα καθήκον αυτό είναι υπέροχο. Δόξα το Θεό. Mm. Τον Οκτώβριο του 12, όταν ένα Ιούδας μα κατέδωσε, η αστυνομία έμαθε πω ήμουν επικεφαλή εκκλησία και με έθεσε υπό παρακολούθηση. Για να μην με συλλάβουν, έπρεπε να κάνω το καθήκον μου σε άλλη περιοχή. Αργότερα έμαθα πως μόλις έφυγα πήγαν στο σπίτι μου αστυνομικοί για να με συλλάβουν συνέλαβαν τρεις αδελφούς για να τους ανακρίνουν για το πού βρισκόμουν και εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για να με πιάσουν. Μετά, η Ταξιαρχία Εθνικής Ασφάλειας έψαξε το σπίτι μου, κατέσχεσε βιβλία των Λόγων του Θεού και είπαν στον άντρα μου ότι θα με έπιαναν ακόμη κι αν έφτανα στα πέρατα της γης. Κάθε μέρα πήγαιναν από το γραφείο παιδεία στο σπίτι μου και πίεζαν τον άντρα μου να με ψάξει ήμουν σχεδόν στην κορυφή της λίστας των καταζητούμενων του ΚΚΚ. Το κόμμα κάνει τα πάντα για να συλλάβει χριστιανούς. Ναι. Χρησιμοποίησαν και το παιδί μου για να γυρίσω σπίτι. Ένα απόγευμα στα τέλη Δεκεμβρίου του 2012 έλαβα μια απρόσμενη κλήση από την κόρη μου. «Μαμά, φοβόμουν να σε πάρω. Η αστυνομία σε ψάχνει παντού και έψαξε το σπίτι μας» σε καλό τώρα για να σου πω ότι οι επικεφαλής του Γραφείου Εκπαίδευσης και του σχολείου σου μας ζήτησαν να σου πούμε ότι θέλουν να απαρνηθεί την πίστη σου και να γυρίσει στο σπίτι και ότι υπόσχονται πως δεν θα σε θεωρήσουν υπεύθυνοι. Είπαν επίση ότι εφόσον γυρίσεις στο σπίτι, ακόμη κι αν δεν πας ποτέ στη δουλειά, θα εξακολουθήσουν να σου πληρώνουν ολόκληρο μισθό. Αυτό ήταν κόλπο του κόμματο. Όντως αγανάκτησα μόλις. Το άκουσα αυτό. Το κόμμα χρησιμοποιούσε το κύρος και τα λεφτά ως δέλεαρ για να απαρνηθώ την πίστη. Πόσο ποταπώ. Ναι. Αυτό που με έθλιβε πιο πολύ ήταν πως η κόρη μου έμοιαζε να εμπιστεύεται τα λόγια της κυβέρνησης και του σχολείου. Από αυτό είδα καθαρά πως το κόμμα ξεγελούσε, χρησιμοποιούσε τον άντρα μου και την κόρη μου είπα στην κόρη μου αποφασιστικά. «Αγάπη μου, το βλέπεις με μεγάλη αφέλεια. Ξέρεις τι θα συνέβαινε αν γύριζα σπίτι. Θα μου σαν που το ρίχνουν στους λύκους. Δεν γίνεται να γυρίσω». Εκείνη απάντησε με αγωνία. «Είπαν πως αν δεν γυρίσεις στο σπίτι θα σου αφαιρέσουν πάνω από είκοσι συντάξιμα χρόνια». «Μαμά, αν δεν γυρίσεις θα αναγκάσουν τον μπαμπά να σε χωρίσει» και εμένα να διακόψω τις σχέσεις μαζί σου. Αν δεν έρθει στο σπίτι, δεν θα είσαι πια η μαμά μου. Μεγάλη δοκιμασία. Ναι. Έμεινα εμβρόντιτη. Το κόμμα δεν με έκανε να χάσω μόνο το βιός μου. Μα ανάγκαζε τον άντρα μου να με χωρίσει και την κόρη μου να κόψει τις σχέσεις μας. Πόσο κακό και ποταπό. Μισούσα το κόμμα με όλη μου την καρδιά σκέφτηκα τα λόγια του Θεού. Θρησκευτική ελευθερία, τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των πολιτών, όλα είναι κόλπα συγκάλυψης της αμαρτίας. Ποιος έχει αγκαλιάσει το έργο του Θεού, ποιος έχει δώσει τη ζωή του ή έχει χύσει αίμα για το έργο του Θεού. Από τη μία γενιά στην άλλη, από γονιό σε παιδί, ο υπόδουλο άνθρωπος έχει απότομα υποδουλώσει τον Θεό. Πώς θα μπορούσε αυτό να μην προκαλέσει οργή, Χιλιάδες χρόνια μίσους έχουν συγκεντρωθεί μέσα στην καρδιά. Χιλιετίες αμαρτιών έχουν χαραχτεί στην καρδιά. Πώς θα μπορούσε αυτό να μην προκαλεί την απέχθεια. Εκδικηθείτε για τον Θεό. Αποτελειώστε τον εχθρό του. Μην τον αφήνετε να δρά πλέον ανεξέλεγκτος και μην του επιτρέπετε να κυβερνά ω τύρανο. Τώρα είναι η ώρα. Ο άνθρωπος έχει από καιρό συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις του. Έχει αφιερώσει όλες του τις προσπάθειες και έχει πληρώσει κάθε τίμημα για έναν λόγο, για να ξεσκίσει το φρικτό πρόσωπο αυτού του δαίμονα και να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που έχουν τυφλωθεί και έχουν υποστεί κάθε είδους δυστυχία και δυσκολίες να ξεσηκωθούν από τον πόνο τους και να γυρίσουν την πλάτη σε αυτόν τον σατανικό διάβολο. Γιατί να μπαίνει ένα τόσο αδιαπέραστο εμπόδιο στο έργο του Θεού, γιατί να επιστρατεύονται διάφορα κόλπα για την παραπλάνηση του λαού του Θεού, που είναι η πραγματική ελευθερία και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα, που είναι η αμεροληψία, που είναι η παρηγοριά, που είναι η θαλπορή, γιατί χρησιμοποιούνται απατηλά σχέδια για να ξεγελιέται ο λαός του Θεού, γιατί χρησιμοποιείται βία για να παρεμποδίζεται ο ερχομός του Θεού. Αμήν. Αμήν. Το κόμμα διατυμπανίζει τη θρησκευτική ελευθερία. Όμως θα κρυφά καταπιέζει τους πιστούς με κάθε ποταπό μέσο. Δείχνει ξεκάθαρα πως μισεί την αλήθεια και εναντιώνεται στον Θεό. Ναι. Το κόμμα δοκίμαζε και το καρότο και το μαστίγιο για να εμποδίσει την πίστη μου. Πρώτα με δόλωμα έναν γενναιόδωρο μισθό για να με δελεάσει να γυρίσω σπίτι ώστε να με συλλάβουν. Κι όταν δεν τσίμπησα θα μου στερούσαν τη δουλειά και τον μισθό μου. Θα μου έκοβαν το εισόδημα και θα με έδιωχναν από το σπίτι μου. Είδα καθαρά πως το κόμμα φαίνεται ηθικό, δίκαιο, μα στον πυρήνα του είναι βάναυσο και κακό. Είναι μια ομάδα με διαστραμμένους δαίμονες που εναντιώνονται διαρκώς τον Θεό. Όντως. Το μίσησα, το απέριψα και ορκίστηκα πως θα απελευθερωνόμουν από αυτό και ας πέθαινα. Δεν επέστρεψα σπίτι. Ο άντρα μου αναγκάστηκε να με χωρίσει και η κόρη μου διέκοψε τις σχέσεις μας. Το κόμμα φταίει για την κρυφή διάλυση των χριστιανικών οικογενειών. Ναι. Όταν δούλευα μέσα στο σύστημα του κόμματο, δεν έβλεπα την κακή του ουσία. Επενούσα συνεχώς το κόμμα και το υπηρετούσα πιστά. Αφού του βίωσα πως είναι να σε διώκει, είδα τελικά πως στην ουσία μισεί την αλήθεια και αντιτίθεται στον Θεό. Το μίσησα, το απαρνήθηκα και ορκίστηκα να μην το ακολουθήσω ποτέ ξανά. Mm. Είδα και την αγάπη του Θεού. Τα λόγια του Θεού μου έδωσαν πίστη και δύναμη, επιτρέποντάς μου να είμαι δυνατή μέσα σε διώξεις και κακουχίες. Είμαι τόσο ευγνώμων στον Θεό. Δόξα τω Θεώ. Όσο δύσκολο κι αν είναι το μονοπάτι μπροστά μου, θα ακολουθήσω ακλόνητα τον Παντοδύναμο Θεό μέχρι τέλους. Δόξα τω Θεό. Δόξα τω Θεώ για την καθοδήγησή Του.